σε μια πολύ ωραία συνέντευξη του Νίκου Μουρατίδη, ο οποίος είναι καταπέλτης για το θέμα που προέκυψε με τις δηλώσεις του Σάκη Ρουβά και τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ο Νίκος Μουρατίδης λέει ότι είναι πολύ συμπαθής άνθρωπος ο Σάκης Ρουβάς, αλλά ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στην καριέρα του. Και όσον αφορά για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, αναρωτιέται τι παιχνίδι παίζεται, γιατί έκανε όλες αυτές τις δηλώσεις μία ημέρα μετά τη διακοπή του δικαστηρίου. Είναι εξαιρετική συνέντευξη και νομίζω ότι αξίζει να την παρακολουθήσουμε όλοι. Τα τελευταία χρόνια κάτι συμβαίνει και ο Σάκης κάνει απανωτά λάθη. Απανωτά όμως. Από την Κύπρο, από το περιοδικό που πήγε να παρουσιάσει τη βραδιά και έκλεψε κάποιους στίχους της μητέρας του Κορκολή και τους οικειοποιήθηκε. Από το ότι τραγούδισε το Action is Thing. Ότι πάει και φωτογραφίζει το αυτοκίνητό του μπροστά από το Ηρώδιο και το ανεβάζει κάνοντας διαφήμιση με φόντο το Ηρώδιο κτλ. Και από το κράξιμο την κατέβασε. Αποτυχημένες σεζόν στα κέντρα που τραγούδαγε μέχρι και δωρεάν έμαθα. Για να μην κλείσει και γίνει ρεζίλη. Συν ότι είχε να βγάλει πάρα πολύ καιρό επιτυχία τραγουδιστική, ή επίσης αυτό που έγινε με την πρωτοχρονιά, με την συναυλία στο Λυκαβητό. Γίνεται ένας οριμαγδός στα social και δεν βγαίνει να πει, παιδιά, εγώ από τη συγκεκριμένη συναυλία, και εγώ και η μουσική μου πήραμε 10.000. Τώρα τα υπόλοιπα 190.000 τι είναι, δεν ξέρω. Δεν γίνεται αυτή η διευκρίνηση. Του έχει μείνει λοιπόν ότι ο Σάκης πήρε λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, 200.000. Για να τραγουδήσει 17 λεπτά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά για την εικόνα του και για την καριέρα του. Παρασκευή γίνεται η δίκη του Λιγνάδη. Σάββατο βγαίνει ο Σάκης στην τηλεόραση που σπανίως πάει σε πλατό εκπομπής και κάθεται στον καναπέ, λέει νεράκι αυτά που είχε να πει. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της δεν είχαν καμία αντίρρηση, δεν έκαναν ερωτήσεις. Πώς κύριε Ρουβά, εξομοιώνεται τους τοξικομανείς με κάποιους που έχουν μια σεξουαλική διαστροφή. Και σκέφτομαι τώρα, λέω, είναι ενορχιστρωμένο όλο αυτό. Τώρα, το ότι βγήκε να τον υποστηρίξει ήταν μεγάλο φάουλ. Γιατί δεν υποστηρίζεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να ζει ο Λιγνάδης μια κόλαση, αλλά νομίζω ότι ζει την κόλαση τώρα που γίνανε γνωστά. Όταν δεν ήταν γνωστά, όταν δεν είχαν έρθει στο φως, δεν ζούσε σε κάποια κόλαση, νομίζω. Το απολάμβανε. Τι παιχνίδι παίζεται. Γιατί βγήκε τη συγκεκριμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη μέρα να πει όλα αυτά που είπε. Να κάτσει στο σπιτάκι του και να μην ανακατεύεται, να κάνει κανένα τραγούδι της προκοπής και της ηλικίας του και να πάψει να κάνει αηδίες και λάθη. Τα τραγούδια της ηλικίας του ποια είναι, δηλαδή τι να κάνει. Ποια είναι, δηλαδή το πάω να το ελαφρύνω λίγο. Να κάνει τώρα, οριμάζει κάτι. Τι τραγούδια να κάνει ηλικία σου δηλαδή. Καλά, τώρα αυτό το είπε έτσι, γιατί ο Μουρατίδης γενικότερα μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Στα άλλα, εντάξει, ακούστηκαν πολύ και γράφτηκαν και αρκετά άρθρα σχετικά με αναφορές στα τελευταία χρόνια και σε θέματα με τα οποία αναμυθήκε το όνομα του Ρουβά. Δηλαδή και για την πρωτοχρονιά. Γενικά, η αλήθεια είναι πως όφιλε μια εξήγηση για την πρωτοχρονιά. Έπρεπε να βγει να πει κάποια πράγματα. Βέβαια, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, διαφορετικό, ναι. Είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά ότι σκεφτήκαμε και όλοι ότι το Momentum ήταν πολύ περίεργο που βγήκε να μιλήσει live σε μια εκπομπή, όταν τόσα χρόνια, ας πούμε, με δυσκολία κάποιος τον καλεί σε μια εκπομπή και πάει.